Εκτός ένας αδελφός όμως εντωμεταξύ πέθανε στην Ρουμανία και τελικά ήρθαν οι άλλοι δύο, ήταν ο Νικόλαος και ο Σπυρίδων. Πρέπει να σας πω ότι όλοι αυτοί οι αδελφοί ήταν άγαμοι μέχρι τότε. Και αυτό ήταν και μια στάση ζωής πάρα πολλών ευεργετών. Και οι Ζάπες, για παράδειγμα, ήταν και μια στάση ζωής. Και ο Αβέροφ, ναι, και ο Ευταξίας πιο νεότερος. Ακριβώς. Ναι, αυτό όντως το συναντάμε. Πολλοί ευεργέτες, ναι, δεν απέκτησαν οικογένεια και έτσι τα έδωσαν όλα στο κράτος. Ακριβώς. Οι μικρότεροι αδερφοί του, ο Σπύρος και ο Νικόλαος, παντρεύονται και κάνουν και οικογένειες. Ο μεγάλος, ο Παναγής, δεν παντρεύτηκε ποτέ, όμως ήταν πολύ συνδεδεμένος με τα αδέρφια του και με τα αμύψια του.